θα πρέπει να προσέξουμε να καλλιεργούμε μέσα μας το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Και θα σκεφτούμε τι συνέπειες μπορώ να έχω εγώ εάν διαπράξω την αμαρτία. Βεβαίως όχι ευχάριστες συνέπειες. Ξέρουμε όλοι μας ότι οι συνέπειες της αμαρτίας είναι φοβερές. Γι' αυτό λοιπόν θα καλλιεργώ το φόβο του Θεού. Ξέρετε, η εποχή μας δεν καλλιεργεί το φόβο του Θεού. Καλλιεργεί τους λεγόμενους αθεοφόβους ανθρώπους. Έχετε ακούσει που λέγουν μην μιλάτε για το φόβο του Θεού, τα παιδιά σας καταπιέζονται, κομπλεξάρονται και δεν ξέρω τι άλλες εκφράσεις τέτοιες που λένε. Γιατί υπάρχει ο φόβος, αγαπητοί, εκείνος που πρέπει να αποβάλλεται και εκείνος ο φόβος ο οποίος πρέπει να καλλιεργείται. Ποιος είναι ο φόβος που πρέπει να αποβάλλεται? Στο παιδί μου δεν θα πω ότι υπάρχουν βρικόλακες, ότι υπάρχουν καλή καντζάρια όπως αυτές τις μέρες που είναι. Τι περίεργο πράγμα. Μας λένε να πετάξουμε το φόβο και καλλιεργούν αυτά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως αυτών των περίεργων φόβων, αυτών που πρέπει πραγματικά να πετάξουμε. Και μιλάνε για καλλικατζάρους, μιλάνε για βρικόλακες, μιλάνε για τούτα, μιλάνε για εκείνα. Και πέστε μου, πολλές φορές όχι μόνο τα παιδιά, και οι μεγάλοι κάνουν ανώμαλον ύπνο γιατί φοβούνται από εκείνα τα οποία βλέπουν. Και λέγει ο Λόγος του Θεού, εφοβήθησαν εκεί που δεν υπήρχε φόβος. Είναι ένας ψαλμικός στίχος αυτός. Αυτά δεν τα φοβηθούμε. Δεν θα πούμε στο παιδί μας ότι είναι νύχτα και πρέπει να φοβάσει. Να βγει από την πόρτα, να κινηθεί μες στο δάσος, οπουδήποτε, να μην φοβάται το παιδί μας. Και εμείς να είμαστε άφοβοι άνθρωποι. Ούτε βρικόλακες, ούτε καλλικαντζάρους, ούτε φαντάσματα, ούτε τίποτε. Να κάνουμε το σταυρό μας και να προχωρούμε. Να είμαστε άφοβοι. Τι θα φοβηθούμε? Την αμαρτία. Θα φοβηθούμε το Θεό για να μην διαπράξουμε την αμαρτία. Αυτός είναι καλός φόβος. Ο άλλος δεν είναι καλός. Πρέπει να αποβληθεί. Ο κόσμος βάζει τα αντίστροφα, τα ανάποδα. Όχι. Δεν θα φοβηθείς το Θεό και θα φοβηθείς τα στοιχεία του κόσμου τούτου. Τι φοβερό πράγμα. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί. Ακόμη δεν είναι αρκετός ο φόβος του Θεού να μας φυλάξει από την αμαρτία. Πρέπει να μπει και η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Πιστέψτε με, όσα δεν πετυχαίνει ο φόβος, τα πετυχαίνει η αγάπη. Ένα μικρό παράδειγμα. Ας πάρουμε τον εαυτό μας σε μεγάλη ηλικία όπως είμαστε. Τι θα μπορούσαμε να υπούμε? Ότι φοβόμαστε τη μητέρα μας και τον πατέρα μας εάν ζουν, για να μην διαπράξουμε κάτι κακό απέναντί τους? Όχι. Αλλά τι? Η αγάπη. Πώς θα κάνουμε κάτι και να τους λυπήσουμε, τους γονείς μας? Είναι δε γνωστό ότι η αγάπη είναι ανωτέρα του φόβου. Θα πρέπει να έχουμε αγάπη για να μην διαπράξουμε κάτι. Ένα σύζυγος δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι κακό αν αγαπάει τη σύζυγό του και αντίστροφα. Μπορεί να αμαρτήσει ένας άνδρας αν αγαπάει τη γυναίκα του? Να πάει δηλαδή έξω να κάνει μια άλλη αμαρτία με άλλη γυναίκα εάν αγαπάει τη γυναίκα του? Όχι. Κάποτε ο Σωκράτης είχε βρεθεί, μας λέγει εκεί ο Ξενοφόν, μας διηγείται, είχε πάει σε ένα φίλο του ζωγράφο, ο οποίος ζωγράφισε μια πόρνη γυναίκα που επόζαρε και τη ζωγράφιζε ο ζωγράφος. Αυτή η πόρνη γυναίκα εκάλεσε τον Σωκράτη να αμαρτήσουν. Και εκείνος λέγει, άκουσε να σου πω, ευχαρίστως θα ερχόμουν μαζί σου εάν δεν είχα κάποια καλύτερη σου στο σπίτι να με περιμένει. Και τα είπε αυτά ο ειδωλολάτρης Σωκράτης.
Είχε κάποια άλλη γυναίκα στο σπίτι του, τη γυναίκα του, που τον αγαπούσε και τον περίμενε. Βλέπετε λοιπόν, η αγάπη δεν σε αφήνει να αμαρτήσεις. Άμα αγαπάς τον Ιησού Χριστόν, δεν αμαρτάνεις. Πώς θα κάνω αυτό το πράγμα? Πώς θα το κάνω και προσβάλλω τον Χριστόν? Ξέρετε, δε των φιλότιμων χριστιανών, των ευαίσθητων χριστιανών, όταν έρθει η αμαρτία και αισθάνεται ότι λυπήσε τον Χριστόν, ξέρετε πόσο στεναχωρείται? Δεν στεναχωρείται για να μην τιμωρηθεί. Σπουδαίο και αυτό, αλλά κατώτερο. Αλλά στενοχωρείται και κλαίει και οδύρεται, γιατί ελείπησε τον Χριστό. Αυτό θα πει ανωτέρα ψυχή, καλλιεργημένη χριστιανική ψυχή.